Με μποϊκοτάζ τα προϊόντα των εταιριών που πιάστηκαν να κερδοσκοπούν, απαντά το Ινστιτούτο Καταναλωτών Ελλάδας, τονίζοντας πως η συμμετοχή όλων των καταναλωτών είναι επιβεβλημένη σε μια προσπάθεια να αντιληφθούν οι αρμόδιοι ότι απαιτούνται δραστικά μέτρα κατά της κερδοσκοπίας. Δυστυχώς τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελαν να εξελιχθούν, δηλαδή να υπάρχουν πτωτικές τάσεις των τιμών στα προϊόντα, με αποτέλεσμα να επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, σε σύγκριση με το ύψος του κέρδους που είχαν αυτές οι εταιρείες, ίσως τα πρόστιμα είναι αρκετά, αλλά και δεν έχουν και όφελος υπέρ καταναλωτή. Φτάσαμε στο μηδέν. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια ως καταναλωτές να αντιδράσουμε. Άνοιξε πλέον ο ασκός του αιώλου και πάμε στην κατεύθυνση επαναλαμβανόμενων μποϊκοτάζ, είπε στην τηλεόραση του Best ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδας, Γιώργος Λεχουρίτης, διευκρινίζοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι μόνο η αρχή. Εγώ έχω υποχρέωση ως πρόεδρος του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, να εκδίδουμε δελτία τύπου, να ενημερώνουμε όσο μπορούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως στα περιφερειακά. Συμπλήρωσε ότι δεν αντέχει άλλο με την ακρίβεια ο καταναλωτής, που στην Ελλάδα δεν είναι εισαγόμενη αλλά έχει αγγίξει τη μορφή της ασύστολης κερδοσκοπίας, με το καταναλωτικό κοινό να βιώνει πρωτόγνωρες στιγμές δυσχέρειας. Έχουμε πει κατ' επανάληψη, δεν υπάρχει δικαιολογία στη λογική, όπως λένε τα κυβερνητικά στελέχη, πως η ακρίβεια, η ασχροκέρδεια, η κερδοσκοπία είναι εισαγόμενο φαινόμενο. Όχι. Η ακρίβεια είναι καθαρά ελληνικό φαινόμενο. Βεβαίως, σε κάποιες περιόδους μπορεί να είναι και εισαγόμενο το φαινόμενο της ακρίβειας. Αλλά η ασχροκέρδεια, η κερδοσκοπία και η μαύρη αγορά μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Μακροπρόθεσμα, η αναμενόμενη ισχυρότερη αύξηση των μισθών που συνδέεται με μια στενή αγορά εργασίας πρόκειται να αυξήσει την πίεση στις τιμές. Οι τιμές καταναλωτή προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,8 και 2,1 αντίστοιχα το 2024 και το 2025. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα παραμείνει πάνω από το όριο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που σημαίνει ότι τα δύσκολα θα συνεχιστούν. Η ακρίβεια δεν έχει τελειωμό. Δεν θα σταματήσει η ακρίβεια αν δεν πάρθουν ριζικά και μέτρα που θα πονέσουν, όπως είναι το μποϊκοτάζ. Εμείς περιμέναμε ο ΣΥΝΚΑ, Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, να αγκαλιάσει το μποϊκοτάζ και η ίδια η κυβέρνηση. Δυστυχώς ούτε λόγος περί του μποϊκοτάζ. Άρα τι περιμένετε, ότι τα πρόστιμα ήταν προσεστρωστή κατεύθυνση ή ήταν πρόστιμα χάδι, δήθεν ότι να επιβάλλουμε πρόστιμα.